Porsche Driven by Dreams Οδηγούμενο από τα όνειρα. Το brand store τη Porsche άνοιξε τι πύλε του και υποδέχεται του επισκέπτε στο κέντρο τη Λουτκάρδη. Μοντέρνα αρχιτεκτονική, εκθέματα από την ιστορία τη τρελική μάρκα και μοντέρνο design, καθώ και εμπνευσμένοι καλεσμένοι από το χώρο του αθλητισμού και των τεχνών, ξεδιπλώνουν τα όνειρα και τι ιστορίε του. Ένα όνειρο που είχε και ο γιο του ιδρυτή τη ομώνυμης εταιρεία, ο Πόρσε. Να οδηγήσει δηλαδή κάποια στιγμή το σπόρο αυτοκίνητο των ονείρων του. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά. Στην αρχή κοίταξα γύρω μου. Δεν μπόρεσα όμως να βρω το αυτοκίνητο το οποίο ονειρευόμουν. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να το φτιάξω από μόνος μου. Φέρει Πόρσε. Οδηγούμενος από τα το όνειρά του λοιπόν παρουσίαζε ένα αυτοκίνητο παρόμοιο του οποίου δεν είχε κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο. Σε αυτό το σημείο εκτίθεται ένα μοντέλο της Porsche 356 Spider, η οποία παρουσιάστηκε το 1948 και αποτελεί την πραγματοποίηση του ονείρου του Ferry Porsche για ένα σπόρο αυτοκίνητο. Στο επάνω μέρος βλέπουμε τη ζάντα του συγκεκριμένου οχήματο και στα δεξιά παρατίθεται το πλούσιο βιογραφικό του Ferry Porsche, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της Porsche τόσο σε αυτοκίνητα δρόμου όσο και σε αγωνιστικά αυτοκίνητα. Στα δεξιά Μία φωτογραφία του φέρει με το όνειρό του, την 356 κουπέ αυτή τη φορά. Στο κάτω μέρος βλέπουμε την ε, ταυτότητα του Φέρντιναν Πόρσε, του πατέρα του Φέρι, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι γνωστός για τη δημιουργία του Σκαραβέου επί της ναζιστικής Γερμανίας και στην ουσία του πρώτου Volkswagen αυτοκινήτου. Στο επάνω μέρος βλέπουμε ε, το σχέδιο της κατασκευής του θρηλυκού εμβλήματος της πόρσε, το οποίο στην ουσία αποτελείται από το θυρεό της Στουτκάρδης, που είναι ένα άλογο. Στη συλλογή ανήκει και η κεφαλή μαζί με την εισαγωγή από τη μία πλευρά του boxer κινητήρα τύπου 547 ή έλλιος κινητήρα Furman, ο οποίος κυριάρχησε τη δεκαετία του 60 και 70. Και στα δεξιά η πρωτομή του φέρει Πόρσε. Τα επόμενα εκθέματα Αφορούν καλλιτέχνες ε, της τέχνης και του αθλητισμού οι οποίοι εργάζονται συστηματικά για να επιτύχουν τα όνειρά τους και τους στόχους τους όπως ακριβώς ο Φέρι Πόρσε. Εδώ βλέπουμε το τρόπαιο από τον 24ωρο αγώνα Λεμάν του 2015, στον οποίο κυριάρχησε η Πόρσε με οδηγούς τους Μπάμπερ, Τάντι και Χούλκενμπεργκ. Στο δεύτερο μέρος της σειράς θα δούμε την Porsche Dakar 911 και την Porsche GT3 οι οποίες εκτίθονται αυτό το διάστημα στο Porsche Brand Soul στη Στουτκάρδη. Μέχρι τότε να είστε καλά.